είναι δάνεια που πληρώνονταν κανονικά. Μάλιστα. Και κάτι έκαμε trigger στο μυαλό των συγκεκριμένων δάνειων λεπτών και φέραμε μου τα να τα δω. Και έκαμε έρευνα εσύ και έκθεση. Ναι, και εξοφλημένα τα δάνεια. Mm-hmm. Και να δεις, και είναι η επιστολή μου που έκαμε στην τράπεζα. Ναι. Μετά θα δεις, επειδή έχω καλά αποφάσεις του Επιτρόπου, ναι. Γιατί να πω, για να δω, μπορεί εγώ να μην γνωρίζα κάτι για να κάνω κάποιο ναι. λάθος. Ναι. Άρα έλα κύριε Επίτροπε 20 ευρώ και πέμα και εσύ είναι απόψη σου. Ο Επίτροπος λέει ότι συμφωνά μαζί μας. Υπερχρεώσεις 38.000. Μάλιστα. Για δάνειο που εξυπηρετείται κανονικά. Και μέχρι και σήμερα, Χριστόφορε, να είστε ημερομηνία, δεν απαντούν που σημαίνει ότι δεν το δέχονται. Ναι. Δεν το δέχονται και προχωρούν mm-hmm. και σε επιστολές εκποίησης. Να ξεσταμάτησα ναι. το. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω για τούτο. Σταμάτησε το διάταγμα δικαστηρίου. Ναι. Ναι. Ότι δεν προχωρά, ότι ναι. συγγνώμη, ότι επληρώναν και δεν το ψάξαν και τούτο ήταν εξοφλημένο. Σαν τούτο το παράδειγμα, Μάρια, που μου έδωσε εδώ, τι δάνειο ήταν το συνολικό ποσό. Το αρχικό δάνειο ήταν. 133.000 λίρες λέει. Ναι. Και ακούγε 27.000 ευρώ. Ήταν από το 7, ναι. Δάνειο από το 7. Ναι. Και το τραγικό σε εκείνη την περίπτωση ήταν το ότι η συγκεκριμένη δανειολήπτρια απευθύνθηκε πριν έρθει κοντά μου κοντά της, ναι. κοντά τους, και όπως το έγραψε ο κύριος Αρέστης. Δηλαδή ναι. λέει πρέπει να ελεχθούν αξιωματούχοι και για ποινικά δικήματα. Αν δεις την απάντηση που σε στείλαν ναι. της κοπέλας, ναι, ήταν κυριολεκτικά. Ναι. Εντάξει. Και εν τούτα που λέμε και στους φίλους βουλευτές τώρα, έως τούτος ο κόσμος, που είναι εξυπηρετούμε, αφού ό,τι νομοθεσία κάνετε, αφορά και εμείς εξυπηρετούμε τα δάνεια. Ναι. Τούτοι που είναι να βρουν το δίκιο τους. Ναι. Να γεννήσει αγωγή στο δικαστήριο. Τι μετά, για πότε να δικαστεί, έστω και με την πίεση που υπάρχει mm-hmm. τώρα.